Έτοιμα άρσης ασυλίας τριών βουλευτών της Χρυσής Αυγής υπέβαλε ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για τους βουλευτές Γιώργο Γερμενή, Παναγιώτη Λιόπουλο και Ευστάθιο Μπούκουρα. Ο ανακριτής διαθέτει σε βάρος του στοιχεία από μαρτυρικές καταθέσεις. Στην κατοχή του προστατευόμενος μάρτυρας Ε, αναφέρει μεταξύ άλλων τους Ηλία Κασιδιάρη, Ηλία Παναγιώταρο, Γιάννη Λαγό και Νίκο Μίχο, καθώς και τους παραπάνω τρεις βουλευτές, ως έχοντας σημαντικό ρόλο στην οργανωτική δομή της Χρυσής Αυγής. Διαβιβάστηκε στη Βουλή το αίτημα των ανακριτικών αρχών για άρση της ασυλίας των βουλευτών της Χρυσής Αυγής Παναγιώτη Λιόπουλου, Ευστάθιο Μπούκουρα και Γιώργου Γερμενή, οι οποίοι καλούνται να απολογηθούν για πράξεις ένταξης σε εγκληματική οργάνωση και τη διεύθυνση αυτής. Η Βουλή αναμένεται να συνδράμει στη διευκόλυνση των ανακριτικών αρχών με την επιτάχυνση της προβλεπόμενης κοινοβουλευτικής διαδικασίας, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις. Να σημειωθεί ότι μετά την άσκηση ποινικής δίωξης θεωρείται ότι έχει εξαρθρωθεί η οργάνωση και επομένως δεν υφίσταται το διαρκές του εγκλήματος. Έτσι, οι ανακριτές της υπόθεσης για όποια εμπλοκή άλλου πλην των ήδη κατηγορουμένων αρχικά βουλευτών θα πρέπει να απευθύνονται με αίτημά τους στη Βουλή για άρση ασυλίας τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Στάθης Μπούκουρας, προσήλθε και οθελώς στις ανακριτικές αρχές. Για το ίδιο δίκημα έχουν κριθεί προφυλακιστέως ο Γενικός Γραμματέας της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος και οι βουλευτές Χρήστος Παπάς και Παναγιώτης Λαγός. Αντίθετα, φέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ο Ηλίας Κασιδιάρης, Ηλίας Παναγιώτερος και Νίκος Μίχος. Εντολή να δέχονται χωρίς να επιβάλλουν πρόστιμο τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι φορολογούμενοι, έστω και αν έχει παρέλθει η καταληκτική διορία της 30 Σεπτεμβρίου που είχε ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών, δίνει εκ των υστέρων στις εφορίες ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης στις προθεσμίες τις οποίες ο ίδιος βάζει. Σε σχετική εγκύκλιο που απέστειλε προς τις εφορίες, ο κύριος Θεοχάρης τονίζει ότι προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά και άμεσα η διαδικασία εκαθάρισης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το οικονομικό έτος 2013, τα προσκομιζόμενα από τους φορολογουμένους δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται από τις υπηρεσίες σας για έλεγχο και πέραν της 30 Σεπτεμβρίου 2013. Δεν είναι αντισυστημική η Χρυσή Αυγή. Δυστυχώς είναι ένα προϊόν άθλιο σε κάθε της μορφή, τόνισε η βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Σταρ με την Πόπη Τσαπανίδου. Η κυρία Μπακογιάννη σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση ούτε με την ΕΠΕΝ, ούτε με την 4η Αυγούστου, ούτε με τη Χρυσή Αυγή. Και το λέω αυτό με πολύ ξεκάθαρο τρόπο, πρόσθεσε, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξέρεις από πού έρχεται ένα κόμμα. Άρα εμείς με αυτές τις οργανώσεις δεν έχουμε καμία σχέση. Υπήρξαν κάποιοι που λοξοκοιτάζανε προς τη Χρυσή Αυγή και εδώ εγώ θέλω να είμαι απόλυτη. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση ούτε με την ΕΠΕΝ, ούτε με την 4η Αυγούστου, ούτε με τη Χρυσή Αυγή. Τέλος. Και όταν λέμε, και το λέω αυτό με πολύ έτσι ξεκάθαρο τρόπο, διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξέρεις από πού έρχεται το κάθε κόμμα. Άρα εμείς με αυτές τις οργανώσεις δεν έχουμε καμία σχέση. Υπήρξαν κάποιοι που λοξοκοιτάζανε προς τα εκεί, ναι, υπήρχαν. Αυτοί οι κάποιοι λοιπόν ή ξαναμαζεύονται πλήρως στη γραμμή την οποία στο κάτω-κάτω της γραφής και ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας έχει χαράξει σήμερα. Ή σε άλλη περίπτωση. Ή αλλιώς ο δρόμος είναι ανοιχτός. Έτσι, για άλλου είδους πειράματα. Για να φύγουν εκεί οθελώς. Ή νομίζετε ότι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις και από την πλευρά του κόμματος για αυτούς που έχουν δείξει ότι λοξοκοιτάζουν ή έχουν βιογραφικό βαρύ? Δεν υπήρξα ποτέ άνθρωπος των κατασταλτικών αποφάσεων. Έχω υποστεί διαγραφές στη ζωή μου. Έχω υποστηρίξει ότι στα κόμματα δεν διαγράφουν. Απομονώνουν όμως πολιτικές. Οριακό προβάδισμα της τάξης του 0,6% καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με τη μέτρηση της MRB για το ενικός.gr. Στη δημοσκόπηση που παρουσίασε ο Νίκος Χατζηνικολάου στην εκπομπή Ενικός που μεταδόθηκε από το Star Channel, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 21,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 21,2% και ακολουθούν η Χρυσή Αυγή με 6,9%, ΠΑΣΟΚ με 5,2%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 5%, Ανεξάρτητοι Έλληνες με 4,8% και Δημοκρατική Αριστερά με 3,6%. Υψηλότατο ποσοστό συγκεντρώνει η αδιευκρίνηστη ψήφος που φτάνει το 23,5%. Στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, ο Αντώνης Σαμαράς έχει ξεκάθαρο προβάδισμα έναντι του Αλέξη Τσίπρα με 11,5 μονάδες διαφορά. Επιπλέον 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με φέτος θα καταβάλουν για το 2014 φορολογούμενοι. Αυτό θα συμβεί εξαιτίας της κατάργησης των αφορολογήτων ορίων για μισθωτούς συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες κτλ., καθώς και από την κατάργηση των αφορολογήτων ορίων για τα παιδιά των οικογενειών. Επίσης από την αύξηση των φόρων στην ακίνητη περιουσία που συνολικά θα επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες κατά 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ.